τριπλάσια ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του ύπατο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, εμφανίζουν ο βόλος και η μαγνησία γενικότερα, σύμφωνα με μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που παρουσιάστηκε στον Βόλο. Το ίδιο ανησυχητικά ήταν και τα ευρήματα όσον αφορά τα εγκεφαλικά επεισόδια, που είναι 4 φορές πάνω από τον μέσο όρο στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με τον καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, η έρευνα δεν αποτύπωσε τις αιτίες που προκαλούν την οσιρότητα, αλλά κατέγραψε τις διαφορές συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας, ενώ σε επόμενη μελέτη θα αναζητηθούν και οι αιτίες. Παράλληλα, δείτε και 10 σημάδια στο σώμα σας που δείχνουν ότι μπορεί να έχετε καρκίνο. Αίσθηση προκάλεσε επίσης η παρατήρηση που διατύπωσε ο κύριος Χατζηχριστοδούλου, ότι στη μαγνησία καταγράφεται υψηλότερη κατανάλωση αλκοόλ συγκριτικά με άλλες περιοχές, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τους αυξημένους δείκτες νοσηρότητας σε καρκίνους του ύπατος. Τα δεδομένα για τη μελέτη ελήφθησαν από την Ελστάτ, το Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλίας. Σαρώνιο καρκίνο. Η έρευνα έδειξε ότι ο καρκίνος του ύπατος εμφανίζεται περισσότερο στον ευρύτερο Βόλο, την Κάρλα και τα προάστια του Βόλου, Μακρινίτσα, Πορταριά και Αγριά. Αυξημένα νεοπλάσματα του τραχύλου της μήτρας έχουν καταγραφεί στο Νότιο Πήλιο και στο Τρίκερι, ενώ συχνότερη είναι η εμφάνιση του καρκίνου του λεμφικού και αιμοποιητικού ιστού στην Αγριά και τα Λεχόνια. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ζήσης Μαμούρης, τόνισε ότι σε μια Ελλάδα όπου όλοι έχουν ιατρικές γνώσεις, δικηγορικές γνώσεις, όπου όλοι έχουν άποψη και οι μύθοι τρέχουν πριν από την πραγματικότητα, τέτοιες μελέτες έρχονται να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, και μέσω τέτοιων μελετών το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εκπληρώνει το βασικό του ρόλο, που είναι η έρευνα και η ενημέρωση της κοινωνίας.